Με την αγόρευση του εισαγγελέα συνεχίζεται η δίκη του 50χρονου ψευτογιατρού, ο οποίος κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες και ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας Έλενα Γαλάρη. Ακριβώς, Λίνα, έκανε λόγο για εγκληματική δράση του κατηγορούμενου που, όπως είπε χαρακτηριστικά, είπε ότι επεκτείνεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε πολλές περιφέρειες της Ελλάδας. Η δράση άρχισε από τον Φεβρουάριο του 2007 και συνέχισε μέχρι τον Ιούνιο του 2020, οπότε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος. Θυμίζουμε, Λίνα, ότι ο 50χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κάθεται στο εδόλιο για 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών και 12 δολοφονίες, συστηνόταν στα θύματά του ως διακεκριμένος ογκολόγος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπειθε τους καρκινοπαθείς να σταματούν τις χημειοθεραπείες και να ακολουθούν τη δική του θεραπεία με βοτάνια και ματζούνια, καθώς τους έταζε πλήρη ίαση. Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρεται αναλυτικά στις 12 δολοφονίες που του αποδίδονται και στις 14 ανθρωποκτονίες. Κάνει λόγο για μία πειθό που είχε ο κατηγορούμενος να πείθει τα θύματά του και, όπως χαρακτηριστικά είπε, είχε αυτό το προσόν για να τα παραπλανά. Σε ευχαριστώ, Έλενα.